Ένα γενικό σχόλιο για το παιχνίδι από τη στιγμή που είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που και βάσει θέσης το βλέπει καλύτερα τακτικά. Yeah, so give us a general comment about the game, given the fact that you play goalkeeper, so you always see all the game, so it's more easy for you to have an opinion. Of course, we are not satisfied because we lose the game, but we control the game. We work a lot last week, and we analyze very good Tripoli. And because of these things, what we know how they are good, on mm-hmm. which position they are good, they score us two goals. Mm-hmm. We try to come back. We score one goal. We have some opportunities to change the game, but we must work more harder and to try to have more balance in the games in the future, because to try to have some good period. Mm-hmm. In a row to have some good games and good victories. Mm. We must continue and prepare next game. Σίγουρα δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Θεωρώ πως ελέγχαμε τον αγώνα. Η αλήθεια είναι πως δουλέψαμε αρκετά όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Είχαμε αναλύσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Ξέραμε τι ακριβώς θα κάνει. Ωστόσο, δυστυχώς δεν καταφέραμε να τον μπλοκάρουμε αυτό, παρόλο που το είχαμε δουλέψει. Και είναι σίγουρα μεγάλο κρίμα το να δέχεσαι δύο γκολ με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί πέρα, τουλάχιστον συνεχίσαμε, προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Πετύχαμε ένα γκολ, είχαμε κάποιες ευκαιρίες για να πετύχουμε και κάποιο άλλο. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είμαστε σίγουρα πολύ δυσαρεστημένοι από αυτό το γεγονός. Αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, να προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε την απόδοσή μας και να έχουμε ακόμα περισσότερες καλές περιόδους στον αγώνα και να μπορέσουμε να αυξήσουμε με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητές μας να κερδίζουμε τους αγώνες που θα έρθουν. Τι από αυτό που δούλεψαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δεν βγήκε σήμερα στο γήπεδο και πώς αυτή η σταθερότητα που είναι το ζητούμενο μπορεί να βγει στην πορεία έχοντας υπόψη ότι έχουμε μπροστά μας τα play-off και δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα που είναι αρκετά δύσκολα. So what were the aspects that we worked on in the trainings and unfortunately today didn't come so well? And secondly, what can we do in order to improve and stabilize our performance in high levels given the fact that now we have very difficult games for the playoffs. Well, everybody saw how we received today goals. I don't must talk about these things. We will analyze with our coach all situation and mm-hmm. this is stay all with between us. Εντάξει, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, νομίζω ότι όλοι είδανε πώς δεχτήκαμε σήμερα τα γκολ. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής είναι να αναλύσουμε αυτές τις φάσεις με τον προπονητή μας, οπότε αυτό είναι κάτι που θα μείνει εντός της ομάδας. Only one way we can have it until the end of the season. This is that we must give 100% every training and every game. We must try to be more focused on the small details and to enter every game with full concentration, 101%. Και όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για να σταθεροποιήσουμε σε υψηλά επίπεδα την απόδοσή μας είναι να δίνουμε το 100% σε όλες τις προπονήσεις και σε όλους τους αγώνες. Θα πρέπει να δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στις λεπτομέρειες που πολλές φορές μπορούν να κρίνουν τα παιχνίδια και από εκεί πέρα, από την αρχή του κάθε παιχνιδιού, να μπαίνουμε μέσα στο 100%.